Φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, όπου οι νομπελίστες θα αγωνιστούν κόντρα στους Lucky Stars για την Development League. Δύο παιχνίδια σήμερα για την Development League, τόσο οι νομπελίστες που θα αντιμετωπίσουν τους Lucky Stars, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά play-off, βρίσκονται εντός της πρώτης οχτάδας και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα μας απασχολήσουν και στην πορεία της διοργάνωσης. Θα παίζουν μέχρι τον Ιούνιο. Πρόκειται για δύο αντιπάλους που έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Από την άλλη, το βράδυ θα δούμε την αναμέτρηση των Κλάφτα Λαμποράλ κόντρα στους Βλέικερς. Δύο ομάδες που έχουν χαράξει διαφορετική πορεία. Η πρωτοπόρος Κλάφτα Λαμποράλ κόντρα στους τελευταίους του Βλέικερς. Και μιας και μίλαγα για την Κλάφτα Λαμποράλ, οι νομπελίστες είναι η μοναδική ομάδα που έχουν νικήσει. Και μάλιστα την προηγούμενη αγωνιστική τους κόκκινους και τους έσπασαν το αίτητο. Παυλάκος κάτω από το καλάθι, ένα δυνατό τσεκάρισμα εκεί με το σώμα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, ο Ιορδανίδης 5 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Θα βάλει στην πλάτη του τον προσωπικό του αντίπαλο. Καλή πάσα, η έξτρα πάσα για τον Χατζημιχάλη. Δεν πρόλαβαν το χρόνο. Η επίθεση είναι για τους Lucky Stars, καθώς οι νομπελίστες εξάντλησαν τα περιθώρια που είχαν το 24 για να εκδηλώσουν κάποια επίθεση. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα περάσει στους γαλάζιους, με τον Κομνηνό να κατεβάζει την μπάλα. Κομνηνός ο οποίος δίνει στη γωνία μία πάσα η οποία εκλάπει από τους παίχτες των νομπελίστες. Ροηλίδης για τον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης περιμένει και θα πάει αντίθετα από το σκριν του Παυλάκου. Καλάθι και φάουλ. Μανώλης Ιορδανίδης. Πολύ ωραία η ατομική ενέργεια του πρώτου σκόρερ των νομπελίστες. Γενικά πρόκειται για έναν παίχτη ιδιαίτερα χαρισματικό. Θα βάλει και τη συμπληρωματική βολή. Ανοίγει λογαριασμό. Οι νομπελίστες που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Μανώλης Ιορδανίδης, έχουν κάνει μηδαμινό σκάουτινγκ στους Lucky Stars, σε αντίθεση με τους Lucky Stars, οι οποίοι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στον πάγκο δεν θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει σκάουτινγκ. Αμυντικό rebound εδώ από τον Θεολόγο Χατζημιχάλη που αφήνει στον Ιορδανίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα την δώσει στον Χατζημιχάλη. Λάθος η πάσα του. Το κλέψιμο για να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Lucky Stars. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ από τον Χρονόπουλο που δεν θα βρει το στόχο. Και τώρα ο Ιορδανίδης θέλει να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Η πάσα, ο Κριτζιώτης, έχω την εντύπωση ότι έβαλε και το πόδι του εκεί. Όπως και να έχει, η κατοχή είναι ξανά για τους νομπελίστες. 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ροζ. Ροηλίδης που ήταν πάρα πολύ καλός στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κλάφτα Λαμποράλ και βγήκε και MVP παρά το γεγονός που σημείωσε μόλις 2 πόντους. Ήταν όμως καταπληκτικός αμυντικά. Και επίθεση τώρα για τους Lucky Stars μετά το λάθος των νομπελίστες. Κομνηνός κρατάει την μπάλα. Η πάσα του εκεί που θα πιάσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα ο Χριστοδουλόπουλος. Έχουν επιστρέψει και οι δύο ψηλοί των Lucky Stars, ο Χριστοδουλόπουλος και ο Σιδηρόπουλος, δύο παίχτες που αμφότεροι είναι πάρα πολύ καλοί μας στο ζωγραφιστό και στο τελευταίο παιχνίδι που δεν αγωνίστηκαν. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έλειψαν πάρα πολύ και οι Lucky Stars πολύ φυσιολογικά είχαν γνωρίσει την ήττα από την Μπαρσελόνα, η οποία η Ρίστο Εμπαρόδο βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση και χθες νίκησε και τους με Cream Team με 72-60. Χατζημιχάλης πέρασε το floater, τελείωσε τη φάση. Αυτό το runner από τον Χατζημιχάλη, ο οποίος πέταξε την μπάλα από τον αριστερό αγκώνα και σκόραρε 2 πόντους. Η απάντηση δεν θα έρθει για τους Lucky Stars, αφού ο Κομνηνός είναι άστοχος και τώρα ο Ιορδανίδης θα κατεβάσει ξανά την μπάλα. Ιορδανίδης ο οποίος θα δώσει τον Παυλάκο. Παυλάκος με υποψία βημάτων θα ρολάρει στο σώμα του αντιπάλου του. Την πρώτη του τη χάρισε, έχω την εντύπωση, ο διαιτητής. Τη δεύτερη δεν του τη χαρίζει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν βήματα
Το σκορ είναι 5-0, 6-58. Για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ποστάρει ο Χριστοδουλόπουλος και άλλο κλέψιμο. Οι νομπελίστες οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυνατά στο μάτς και τώρα σκοράρουν ακόμα 2 πόντους με τον θεολόγο Χατζη Μιχάλη να τελειώνει τη φάση με το δεξί. Κακό ξεκίνημα για τους Lucky Stars και βλέπω άμεσα τον Γιώργο Αγγελόπουλο να ετοιμάζει αλλαγές. Μεταξύ άλλων θα βάλει και τον εαυτό του στο παρκέ. Τελικά θα μπουν όλοι. Και μάλιστα δεν θα καλέσει time out αλλά θα πάει να δείξει κάτι. Τελικά απλά έδωσε το πινακάκι του στον Καμπάση. Πέρασε ο Αξιώτης από την baseline. Φάουλ κερδίζει ο Κριτζιώτης. Οι Lucky Stars οι οποίοι υποφέρουν μέχρι στιγμή στο match. Επαναφορά από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Περιμένει κάποιο συμπαίχτη να ξεμαρκαριστεί εδώ στον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος περνάει χαμηλά στο Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Θα στοχίσει όμως. Και τώρα γρήγορα transition παιχνίδι. Lay-up με τον Παυλάκο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Θα κάνει το σκορ 9-0. Και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να πάρουν και κάποιο time out οι Lucky Stars αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Χριστοδουλόπουλος hand off με τον Αγγελόπουλο, μένει ψηλά για το screen, πηγαίνει αντίθετα από αυτό ο Αγγελόπουλος, μία πάσα μέτρια στο Χριστοδουλόπουλο, μακριά από το πεδίο δράση το ψηλός Μιλιτσόπουλος, 3-2 κανένα. Και τώρα θα έρθει το time out για τους Lucky Stars, οι οποίοι αγκομαχούν στην επίθεση και κινδυνεύουν από πολύ νωρίς να χάσουν την επαφή τους με το σκορ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, μην φύγει κανείς. Έφυγε. Επιστροφή στο παιχνίδι μας εδώ στο Προμηθέας Park. Προβάδισμα 9 πόντων για τους νομπελίστες οι οποίοι έχουν μπει πολύ διαβασμένοι στο παιχνίδι. Οι Lucky Stars από την άλλη δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν κάποια από τα ατού τους και βρίσκονται πίσω με 9-0. Τώρα ο Ροηλίδης μια τρομερή έμπνευση. Ο Παυλάκος όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Εδώ ίσως και να υπήρχαν βήματα από τον Μιλιτσόπουλο. Μιλιτσόπουλος θα κρατήσει. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και μένει με τον Χατζη Μιχάλη. Και τώρα ο Σιδηρόπουλος, ξανά ο Μιλιτσόπουλος. Θα στάρει για τρεις. Το σούτ ήταν, δεν μπήκε. Airball. Είχα την εντύπωση ότι μπήκε, αλλά τελικά ήταν airball. Από τη γωνία που είμαι δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Δεν είναι καλά αυτά τα δημοσιογραφικά, μοιάζουν με της Ρήγας. Με του Ρήτα, συγγνώμη. Μέχρι την άλλη πλευρά ο Φουντόπουλος δεν θα τελειώσει τη φάση, αλλά θα πάρει ένα φάουλ. Δύο βολές για τον Φουντόπουλο. Ευκαιρία τώρα για τους Lucky Stars να πετύχουν τους πρώτους τους πόντους, ενώ οι νομπελίστες ετοιμάζουν μαζεμένες αλλαγές. Δεμέναγας, Βαλιανάτος. Yeah.
Ο Μημερίνης επίσης θα περάσει το παιχνίδι. Και ο Σταματόπουλος. Πρώτος πόντος μετά από 5,5 αγωνιστικά λεπτά για την ομάδα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Έρχεται διαχειρός Φουντόπουλο από τη γραμμή. Έχει ακόμα μία. Θα στοχίσει, το rebound είναι από τον Σταματόπουλο. Και τώρα ο Βαλιανάτος κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Ιορδανίδη που ήταν ο μοναδικός που έμεινε στο μάτς. Εκτέλεσε για τρεις. Όχι. Το rebound είναι επιθετικό από τον Δεμέναγα που θέλει να ρολάρει. Δύσκολο εγχείρημα στο χ. Ιορδανίδης είναι και εκεί. Ξανά Δεμέναγας. Μημερίνης ελεύθερος. Παίρνει το jump shoot. Airball. Και ο Αγγελόπουλος στο κατέβασμα. Αγγελόπουλος που ήταν από τους λίγους διακριθέντες στο μάζι με την Μπαρχελώνα. Μπάλα εδώ περνάει στο Σιδηρόπουλο. Η μπάλα είναι ξανά για τους Lucky Stars, οι οποίοι τη Μεγάλη Τρίτη έδωσαν και ένα φιλικό κόντρα στους Μίναριστ. Ιτήθηκαν, κέρδισαν συγγνώμη, με 53-49. Ευνηδιασμός με τον Βαλιανάτο που φτάνει μέχρι μέσα, αλλά το τελείωμά του δεν θα καταλήξει στο πλεκτό. Μητρόπουλος κατεβάζει γρήγορα την μπάλα και θα πάει απέναντι στον Ιορδανίδη. Προσπάθησε να τρυπήσει την άμυνα με υποψία φάουλ. Καθαρή άμυνα, λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Βαλιανάτος Μημερίνης περιμένει στήριγμα. Έχει βυθιστεί και ζητάει την μπάλα ο Σταματόπουλος. Θα την πάρει. Αλλά εκεί απέναντι στο Σιδηρόπουλο. Ούτε που κουνήθηκε ο Σιδηρόπουλος. Εκπληκτική άμυνα. Και ουσιαστικά εδώ θα λέγαμε ότι όλη την άμυνα την έπαιξε ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος συνέχεια ύψωσε ένα τείχος μπροστά στον Ιορδανίδη. Και του λέει, αν είσαι ο Γκάλης βάλτο. Δεν είναι ο Γκάλης όμως. Είναι ο Ιορδανίδης. Το 9-1 παραμένει, Μιλιτσόπουλος. Θα δώσει για τον Μητρόπουλο και τώρα ο Σιδηρόπουλος. Έχει στην πλάτη τον Σταματόπουλο. Λάθος πάσα, κλέψιμο, ευνηδιασμός, Δεμέναγας, μέχρι μέσα, όχι. Επιθετικό rebound όμως από τον Σταματόπουλο. Μημερίνης έμεινε για λίγο ελεύθερος, δεν το πήρε. Βγάζει μια πάσα έξω για τον Ιορδανίδη που θα εκτελέσει για δύο, είναι και αυτός άστοχος. Τώρα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού έχουν συγγύσει και οι νομπελίστες, οι οποίοι είχαν μπει πολύ δυνατά. Αλλά τώρα είναι και αυτή άστοχη και τώρα ο Μητρόπουλος δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Χάνει ένα εύκολο δεξί layup. Ιορδανίδης. Σκρινάρει ο Σταματόπουλος. Πέρασε ο Ιορδανίδης πολύ έξυπνο το φάουλ από μια πραγματική αλεπού τον παρκέ και τον πάγκον, τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Εννιά είναι το σκορ και η μπάλα στα χέρια του Μανώλη Ιορδανίδη. Φάουλ. Επιθετικό από τον Σταματόπουλο πάνω στο screen, παρεμπόδισε τον αντιπαλό του, το λεγόμενο κινητό screen. Μιλιτσόπουλος για τρεις, άστοχος και αυτός. Δεμέναγας το rebound, Αγγελόπουλος, Φουντόπουλος καλή προσποίηση και το σούτ είναι άστοχο με τον Ιορδανίδη να μαζεύει το αμυντικό rebound. Τι έγινε? Ιορδανίδης. Ιορδανίδης πέρασε, έβγαλε έξω στο Μημερίνη. Αυτός για τον αφύλακτο Βαλιανάτο, άστοχος αυτός. Αγγελόπουλος βάζει στην πλάτη του το Μημερίνη. Αγγελόπουλος, η πάσα του, κλέψιμο, αλλά η μπάλα φτάνει από τις καραμπόλες στα χέρια του Μητρόπουλου που θα πάρει ένα φάουλ. Δύο βολές για τους Lucky Stars, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν σκοράρει μόλις έναν πόντο και αυτόν από την γραμμή της φιλανθρωπίας με τον Φουντόπουλο. Τώρα ο Μητρόπουλος θα πάει στην γραμμή. Σιδηρόπουλος στο επιθετικό rebound. Μιλιτσόπουλος.
Μία πεντάδα τώρα για τους Lucky Stars, αμυγός Πελοποννήσια. Όλοι οι παίχτες, τα επώνυμά τους τελειώνουν σε Όπουλος. Αγγελόπουλος, Φουντόπουλος, Μιλιτσόπουλος, Μητρόπουλος και Σιδηρόπουλος. Τι έγινε? Ιορδανίδης για το Μημερίνη. Πέρασε ο Μημερίνης. Ωραία πάσα για το Βαλιανάτο. Το χάσε όμως. Ήταν πολύ όμορφη η δημιουργία εδώ του Μημερίνη. Μιλιτσόπουλος. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει την μπάλα ο Μιλιτσόπουλος. Λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Αγγελόπουλος, η πάσα στο Φουντόπουλο, η προσποίηση, βήματα. 27,8. Άρα μια γεμάτη επίθεση για τους Νομπελίσσες. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα, λίγα. Για τους Lucky Stars, βεβαίως, αν όλα κυλήσουν ομαλά. Οι Lucky Stars, οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να ξοδέψουν και δύο φάουλ. Οι Lucky Stars, οι οποίοι μέχρι τώρα υποφέρουν στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Ένα σουτ δύο πόντων άστοχο. Ιορδανίδης και πάλι είναι άστοχος. Μιλτσόπουλος στο rebound. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό κυβολές για τους Lucky Stars. Μέσα η πρώτη από τον Μιλισόπουλο. 9-2. Έχει ακόμα μια βολή. Μέσα και η δεύτερη, 9-3. Δεμέναγας για το Βαλιανάτο. Δεν πρόλαβε να κάνει φάουλ ο Αγγελόπουλος. Πέταξε ο Βαλιανάτος. Δεν μπορεί με το φόλο ο Ιορδανίδης. Τέλος για το πρώτο δεκάλεπτο. 9-3, κακό θέαμα. Γυρίζουμε σε λίγο, ελπίζοντας να δούμε καλύτερο θέαμα. Τι θες, τι, θα το περίμενες. Επιστροφή στο Προμηθέας Πάρκ για την συνέχεια της αναμέτρησης. Εδώ βλέπουμε το Δεμέναγα. Έκλεψαν την μπάλα οι Lucky Stars. Αξιώτης. Περιμένει στήριγμα, καλή άμυνα για τους Νομπελίστες ξανά, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν δεχτεί καλάθι εντός παιδιάς. Αξιώτης πέρασε, πάσαρε πολύ ωραία. Να το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς, έρχεται από τον Χριστοδουλόπουλο. Σε είδα. Μημερίνης. Πέρασε ο Μημερίνης. Φτάνει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ για βολές. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι ως προς το θέαμα ή είναι αγχωμένες οι δύο ομάδες, το θέλουν πολύ το παιχνίδι.
Μη με ρίνεις λοιπόν στη γραμμή της φιλανθρωπίας, μέσα η μπάλα, 15 το σκορ από τον Μημερίνη, που έχει ακόμα μια βολή. Θα στοχίσει ο Κριτζιώτης, μάζεψε το rebound, δίνει στον Αξιώτη. Αξιώτης, μια πάσα σε μένα. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Εγώ πέσω την άλλη εβδομάδα. Derby με τους Think Digital. Derby. Derby το λέτε εσείς. Οι Think Digital έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν. Βαλιανάτος. Η πάσα του για τον Δεμέναγα, ο οποίος θέλει αποστάρει. Το hook είναι άστοχο, ο Κριτζιώτης μαζεύει το rebound. Και τώρα θέλουν να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο με τον Κομνηνό να βρίσκει το Χρονόπουλο. Oh, πολύ κακό σουτ. Γενικά οι Lucky Stars, οι επιθέσεις τους είναι κάπως κακές, θα έλεγε κανείς. Δεν τους έχει βγει απολύτως τίποτα και είναι απίστευτα άστοχοι. Δεμέναγα σε ένα pick and pop. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε τώρα τα έχει ξεπεράσει όλα, βέβαια. Πολύ άσχημο σουτ. Θυμίζει πάρη καγαβούλα. Μη με ρίνεις, μια προσποίηση. Και πολύ ωραίο καλάθι. Εδώ ήτανε υπέροχο αυτό που αντικρίσαμε. Ο Μη με ρίνεις ξεφορτώθηκε με την προσποίηση στον προσωπικό του αντίπαλο. Σούταρε για δύο, ευστόχησε για το 12-5. Χριστοδουλόπουλος αστοχή. Μάχε το Κριτζιώτης. Ωου! Oh. Και μήπως αντιαθλητικό, κύριε Φακίνη! Βέβαια. Αντιαθλητικό, ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης των Lucky Stars. Ωου! Oh. Όχι άλλος τραυματισμός αυτή τη βδομάδα. Ευτυχώς θα σηκωθεί ο Κομνηνός, χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Δύο βολές. Υπάρχει μία γκίνια τις τελευταίες μέρες. Είχαμε χθες τον τραυματισμό του Ανδρουτσόπουλου των Trippers. Ο Τζέλης χτύπησε στον Αχίλιο που έξω τον Χαβαλέγερ στην προηγούμενη Δευτέρα. Ο Κουραχάνης, βέβαια. Όχι εδώ στο μπασκετάκι. Τι έχουμε? Προειδοποίηση για τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Ένας διαιτητής πολύ εμπειρός που δεν σηκώνει πολλά πολλά. Δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Και είναι και πολύ καλός διαιτητής. Από τους ελάχιστους. Μέσα η πρώτη από τον Χατζημιχάλη, το σκορ γίνεται 13-5. Και τώρα 14-5, θεολόγος Χατζημιχάλης, σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. Ένας παίχτης πολύ σύνθετος στο παιχνίδι του. Τώρα θα πάει να επαναφέρει την μπάλα από το πλάι, θα δώσει το Βαλιανάτο. Βαλιανάτος για το Δεμέναγα, Δεμέναγας θα ποστάρει. Θα κάνει βήματα, δεν υπάρχει φάουλ. Είναι βήματα. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Γιατί όταν υποδείχτηκε η παράβαση, κοίταζα ψηλά για την επαφή. Ωραία κίνηση από τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος πέρασε το σώμα του κάτω από την baseline και τελείωσε τη φάση. Μημερίνης. Πολύ ωραία. Διαβάζει την άμυνα Μημερίνης. Μοιράζει στον Χατζημιχάλη και ο Χατζημιχάλης τελειώνει με το αριστερό layup για το, με ανάποδο χέρι, με το δεξί, 16-7. Και πάλι στους 9 η διαφορά είναι το μέγιστο. Έχουν ακουμπήσει πολλές φορές εκεί όμως. Είναι ο Μπελίσσας. Τώρα ο Χριστοδουλόπουλος έχασε ένα καλάθι που για την κλάση του θα μπορούσε να μην το έχει χάσει. Μημερίνης. Ζητάει ο Χατζημιχάλης. Κρατάει ο Μημερίνης, περνάει στον ψηλό. Πολύ ωραία γυρίζει ο Σταματόπουλος. Ίσως να υπάρχει φάουλ εδώ, δεν δόθηκε κάτι. Χατζημιχάλης βάζει την μπάλα στο παρκέ, δεν μπορεί ούτε αυτός να τελειώσει τη φάση, κακό το λέει από του. Και τώρα ο Αξιώτης με τον Βαλιανάτο. Αξιώτης
Κλέβει την μπάλα ο Χατζημιχάλης και τώρα πιάστε τον. Χατζημιχάλης αφήνει την μπάλα στο layup. 18-7. Στο συν 11. Με φρενήρι ρυθμό οι νομπελίστες. Ένας Χατζημιχάλης να τον πιει στο ποτήρι. 18-7, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο γήπεδο 1 του Προμηθέας Park. Προβάδισμα 11 πόντων για τους νομπελίστες, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Χρονόπουλος, καλή πάσα. Χριστοδουλόπουλος κάτω από το καλάθι. Ο Χριστοδουλόπουλος θα λέγαμε ότι είναι η μοναδική αξιόπιστη πηγή σκορ για τους Lucky Stars και φτάνει τους 6 από τους 9 που έχει πετύχει η ομάδα του, όλοι στην δεύτερη περίοδο. Εδώ ο Παυλάκος πήγε ένα μικρό περίπατο, καθώς θα λέγαμε ότι έχασε την ισορροπία του, δεν μπόρεσε να κρατήσει το σταθερό. Χρονόπουλος. Για τον Αξιώτη. Αξιώτης πήρε screen από τον Γκριτζιώτη και εκτέλεσε αμυντικό rebound από τον Παυλάκο, ο οποίος θέλει να τρέξει. Πάτησε γερά. Ωραία πάσα του Ροηλίδη. Χαμηλά στο Θεοδόρου. Φάουλ. Κερδισμένο. Εδώ αστραπιέ ο Ροηλίδης, ο οποίος είναι ένας πανέξυπνος παίχτης. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνει υπέροχα. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι δεν πετυχαίνει πολλούς πόντους, πάντα είναι στους διακριθέντες. Είναι ένα πολυεργαλείο, ένα γρανάζι στην μηχανή των ομπελίστες. Ένας αναπόσπαστος κρίκος μιας αλυσίδας που θα δούμε που μπορεί να φτάσει. Χρονόπουλος μέχρι μέσα, layup. 18-11, γίνεται ο πρώτος παίχτης που σκοράρει εντός παιδιάς μετά τον Χριστοδουλόπουλο. Και ο Μημερίνης τώρα. Μημερίνης για τον Χατζημιχάλη. Χατζημιχάλης του δίνει ένα screen ο Θεοδόρου. Βγάζει έξω ο Χατζημιχάλης βήματα από τον Παυλάκο. 4-53. Και τώρα ο Γιώργος Αγγελόπουλος ετοιμάζει κολεγιακές αλλαγές. Στον πάγκο βρίσκεται και ο Καμπάσης, ο οποίος αγωνίζεται στους γέλους Σαμουαρίν και είναι έφορος των Lucky Stars. Αγγελόπουλος με τον Ιορδανίδη. Το deflection από τον Ιορδανίδη. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Lucky Stars. Δεν μπόρεσα να βάλω την μπάλα στο παρκέ. Ιορδανίδης πέρασε. Εδώ τι πήγε να κάνει. Ένα split out προσπάθησε να κάνει εδώ ο Ιορδανίδης, αλλά
υπέπεσε στην παράβαση. Κατοχή είναι για τους Like Stars. Από το σημείο που είμαι βέβαια δεν μπορώ να διακρίνω ποιος έβγαλε. Αν μπορέσει κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης να μου δώσει το replay. Όχι την ώρα που γίνεται το παιχνίδι. Όχι, όχι, μην το, δεν θέλω το Rust. Μιλιτσόπουλος στο κατέβασμα της μπάλας για τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος κρατάει, φωνάζει στον Σιδηρόπουλο που παίρνει την μπάλα, θα ποστάρει. Εντυπωσιακός Σιδηρόπουλος, είναι πολύ δύσκολο τον μαρκάρης. Βάζει και αυτό το λιθαράκι του στην επιστροφή των Lucky Stars. Η απάντηση όμως έρχεται. Διαχειρός Παυλάκου, ο οποίος προστάτευσε υπέροχα την μπάλα με το κορμί του και τελείωσε τη φάση με το αριστερό. 20-13 οι νομπελίστες σε όλη τη διάρκεια του μάτς έχουν ένα προβάδισμα, μικρό ή μεγάλο. Μιλιτσόπουλος πέρασε, φτάνει μέχρι μέσα, ωραίο καλάθι. Όχι, δεν μπήκε μπάλα μέσα. Το rebound είναι αμυντικό. Θεοδόρου θα τρέξει, θα αφήσει το Χατζημιχάλη. Ροηλίδης, η έξτρα πάσα. Βάζει την μπάλα στο παρκέ και μοιράζει υπέροχα για τον Παυλάκο ο Ιρδανίδης. Φοβήθηκε να εκτελέσει ο Παυλάκος. Φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη. Ούτε ο Ιρδανίδης όμως εκτελεί. Γιατί ρε παιδιά, κάποιος να εκτελέσει. Πολύ θέαμα, ουσία μηδέν όμως. Για τους νομπελίστες εδώ. Αγγελόπουλος για τον Μιλιτσόπουλο, βάζει την μπάλα χαμηλά. Η εκτέλεση και το κερδισμένο φάουλ για τον Μιλιτσόπουλο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για βολές. Αυτό είναι μόλις το πρώτο μαδικό των ομπελίστας, αλλά έγινε πάνω στο σουτ ή όχι. Ναι, βέβαια βολές είναι, ψηλά έγινε η επαφή. Έτσι λοιπόν ο Μιλιτσόπουλος έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο στους 6 ή στους 5. Μέσα η πρώτη. Ακόμα ένας πολύ καλός τερβολόν ο Μιλιτσόπουλος. Μέσα και η δεύτερη, nothing but net από τον Μίλι. Χατζημιχάλης, για τρεις ο Χατζημιχάλης, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Το rebound είναι αμυντικό. Καλή επιλογή, κακή εκτέλεση για τους νομπελίστες, οι οποίοι σήμερα έχουν και έναν μεγάλο απόντα, το Χάρι Λιναρά, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, καθώς έχει υποχρεώσεις να παρακολουθήσει τους αγώνες του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Για τρεις ο Μητρόπουλος, το stop στα ίσια από το Χατζημιχάλη, αλλά με κάποιο τρόπο ξανακλέβουν την μπάλα οι Lucky Stars. Η μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου, βγάζει στο Μιλιτσόπουλο. Η μπάλα περνάει χαμηλά, Μητρόπουλος, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μάχες επιμαχών, κερδισμένος ο Παυλάκος, ο οποίος θέλει να φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά. Χατζημιχάλης εύκολα, προσεκτικά τελειώνει τη φάση. 22-15, κάθε φορά που οι Lucky Stars πάνε να πλησιάσουν στο καλάθι, κάτι συμβαίνει. Και οι νομπελίστες ξεμακραίνουν ξανά. Μιλιτσόπουλος, η πάσα για τον Σιδηρόπουλο, κλέβει εντυπωσιακά μπροστά ο Ιορδανίδης. Και ανοιχτό γήπεδο τώρα. Η πάσα του Ροηλίδη λίγο πιο ψηλά από εκεί που την ήθελε ο Παυλάκος. Θα γίνει το λάθος εν συνεχεία από τον Θεοδόρου. Και ο Μιλιτσόπουλος θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κοιτάξτε πόσο καλά τον πιέζει ο Ροηλίδης και σπέβδει για double team ο Θεοδόρου. Κρατούν την μπάλα και απορροφούν την πίεση οι Lucky Stars. Αγγελόπουλος, μία πάσα ψιλοκρεμαστή για τον Φουντόπουλο. Και τώρα ο Σιδηρόπουλος δεν έχει πολύ χρόνο. Εκτελεί για δύο. Η μπάλα πέφτει μέσα. Με αρκετή δόση τύχης ο Σιδηρόπουλος σκοράρει. 22-17, το παιχνίδι έχει ανάψει. Είναι μια σπίθα που γίνεται πυρκαγιά σιγά σιγά εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. 22-17, με τους Lucky Stars να δείχνουν πως έχουν σφιγμό. Ιορδανίδης, step back εκτέλεση. Εδώ για την κλάση του Ιορδανίδη. Αυτό δεν χάνεται. Μάλλον όχι δεν χάνεται, είναι... Δεν γίνεται να το κάνει έρμπολ από εκεί. Αλλά να μου πείτε, και άλλοι παίχτες κάνουν έρμπολ. Πιο ακριβό πληρωμένοι. Στην επαναφορά Μητρόπουλος.
22-17 το σκορ. Έχουν καταφέρει να μπουν σιγά σιγά στο πνεύμα της αναμέτρησης οι γαλάζιοι. Άρχισαν να πετυχαίνουν κάποια καλάθια εντός παιδιάς. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο, συγγνώμη, ήταν τραγική σε αυτό το κομμάτι. Δεν πέτυχαν ούτε ένα καλάθι εντός παιδιάς. Ούτε ένα. Και τώρα ο Μιλτσόπουλος στην επαναφορά. Περνάει για το Σιδηρόπουλο. Το τάγκ που λέγεται Σιδηρόπουλος τελειώνει ακόμα μια φάση μέσα στο ζωγραφιστό. 22-19 από τον Σιδηρόπουλο. Ένας πραγματικός βράχος, ένα βουνό μέσα στη ρακέτα. Τι έχουμε? Ήταν 4 παίχτες μέσα για το rebound από τους νομπελίστες. Ξεχάστηκε ο Χατζημιχάλης. Άσχημα εκτελεσμένη βολή. Τι δουλίτσα του την έχει κάνει πάντως και με το παραπάνω ο Σιδηρόπουλος. Ιορδανίδης, για να δούμε ποιος θα πάει προηγούμενος στα αποδυτήρια. Ιορδανίδης μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι στον αέρα και παίρνει φάουλ για βολές. Ο Μανώλης Ιορδανίδης, αυτό ήταν και το τέταρτο ομαδικό των Λάικισταρς, αλλά ο χρόνος που μένει δεν είναι πολύς, μόλις 48 δευτερόλεπτα, λογικά άλλη μια επίθεση θα έχουνε. Οι νομπελίστες, οι Ιορδανίδες αυτοσυγκεντρώνεται, εκτελεί μέσα η πρώτη με άψογο στυλ. 23-19, ακόμα μια βολή για τον Ιορδανίδη. Έξω η δεύτερη, ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound. Κλέβει ο Αγγελόπουλος και πάσα ευνηδιασμό τώρα για τον Μητρόπουλο που παίρνει φάουλ για βολές. Ψηλά βέβαια το φάουλ, δεν το συζητάμε. Εδώ ο Ιορδανίδης μετά το επιθετικό rebound δεν θέλησε να βάλει φρένο. Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά ο Αγγελόπουλος είναι κορυφαίος κλέφτης. Εδώ είπα να πρωτοτυπήσουν οι νομπελίστες και για λίγο δεν πήγε κανένας για το rebound. Από εκεί πριν ήταν 4 ή του ύψους ή του βάθους αυτά τα παιδιά. Μία στους 2 ο Ιορδανίδης στο αμυντικό rebound. Από μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα, εκτός αν επιλέξουν να επιτεθούν γρήγορα. Ροηλίδης πράγματι αυτό θα κάνει και θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Αυτός είναι ο Ροηλίδης. Δεν θα πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά είναι απόλυτα οικονομικός, φιδωλός και ουσιαστικός. 25-20 από τον Ροηλίδη που έχει και τη συμπληρωματική βολή και δίνει μία σπουδαία ανάσα, δίνει οξυγόνο, δίνει ζωή στους νομπελίστες. 25-20 και έχει και μια συμπληρωματική βολή. Θα τη βάλει. 26-20. Αγγελόπουλος κατεβάζει. Η τελευταία επίθεση των Λάικισταρς είναι αυτή. Με αυτά και με αυτά θα μείνει και χρόνος για τους νομπελίστες, γιατί ο Ροηλίδης έπραξε πολύ έξυπνα και επιτέθηκε γρήγορα. Εδώ ο Σιδηρόπουλος βρίσκει αέρα, αμυντικό rebound από τον Θεοδόρου. Ο Ιορδανίδης μπορεί να τρέξει, δεν έχουν και την πολυτέλεια για φάουλ οι Λάικισταρς. Ο Ιορδανίδης για το Ροηλίδη, πέναλτι! Έξω, Αγγελόπουλος στο rebound, πέταξε την μπάλα για τον buzzer beater. Λίγο έλειψε να χαλάσει το και στο σάρι. Τέλος για το πρώτο ημίχρονο. 26-20. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Μην φύγει κανένας. Awesome.
Thank you.
μυρίσει το ψήμα. Στο μα 10 παρατέταρτο το λεπτό, σου λέω. Περιστέρι, ΑΕΚ Περιστέρι 70-80 σε διαφέρει. ΑΕΚ Περιστέρι 70-80 σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Park για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Το σκορ είναι στο 26-20 προβάδισμα για τους Νομπελίστες και τώρα η μπάλα περνάει χαμηλά στο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ με το από το Δεμέναγα. Στην πρώτη επίθεση με ξεκάθαρη στόχευση στον Ψηλό, ο οποίος είχε υψομετρικό πλεονέκτημα, κέρδισε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για να μειώσει το σκορ. Αυτό θα βγει. Μέσα η πρώτη, 26-21. Μέσα και η δεύτερη, 26-22. Η διαφορά μειώνεται στους 4. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στη γωνία στον αφύλαχτο Ροηλίδη, ο οποίος όπως και νωρίτερα έτσι και τώρα δεν θα ευστοχίσει για 3. Άλλωστε όπως είπαμε και νωρίτερα, το μακρινό τρίποντο δεν είναι το φόρτε του. Είναι όμως ένας πολύ καλός αμυντικός και εξαιρετικός δημιουργός. Και τώρα ένα σου 3 πόντων που θα μείωνε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της από τον Κομνηνό. Δεν βρήκε όμως το στόχο. Παυλάκος, Ιραχία, κλέβει πανέξυπνα εκεί ο Κριτζιώτης και θέλουν να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Lucky Stars. Αξιώτης θα περάσει χαμηλά στον Χριστοδουλόπουλο που σηκώνεται και τελειώνει τη φάση μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Είναι οι δύο πόλοι που γυρνούν το παιχνίδι για τους Lucky Stars. 26-24 γίνεται το σκορ και πλέον έχουμε παιχνίδι ενός καλαθιού. Κλέβει την μπάλα ο Χριστοδουλόπουλος, αφήνει στον Χρονόπουλο και ανοιχτό γήπεδο. Ελεύθερο τρίποντο με τον Χρονόπουλο από τη 45. Άλλο παιχνίδι πλέον. 26-27. Οι Lucky Stars στο συν 1 γυρίζουν το μάτς. Γυρίζουν το μάτς. Παυλάκος αποστάρει με τον Κριτζιώτη. Θα κερδίσει φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές, είναι χαμηλά το φάουλ. Βαλιανάτος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Βαλιανάτος κράτησε. Step back και εκτέλεση. Ο Κριτζιώτης μαζεύει το αμυντικό rebound. Κακή εκτέλεση από τον Βαλιανάτο. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο. Χρονόπουλος πάτησε γερά. Καλάθι και φάουλ. 26-29. Τι κάνουν οι Lucky Stars στο δεύτερο ημίχρονο. Και time out για τους Νομπελίστες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το πολύ πολύ τα πληρώνουμε δηλαδή ή τα πουλάμε εδώ, σημάμαι. Μου λέει... Μου λέει θα σε κάνω ένα τηλέφωνο στο μέσο. Μου λέει πως
κάνεις τώρα και το μετρήσεις. Έξω η βολή, ωστόσο ο Κριτζιώτης παρισφρεί και παίρνει το επιθετικό rebound, βγάζει έξω στον Κομνηνό. Κομνηνός η πάσα για το Χρονόπουλο που πυροβολεί με ταμπλό, 26-32, το απόλυτο comeback από τους Lucky Stars, η αλεπού των πάγκων, Γιώργος Αγγελόπουλος γυρίζει το παιχνίδι με τις επιλογές του και βέβαια ο Χρονόπουλος από την περιφέρεια και υψηλή. Αστοχείο Μημερίνης εξ επαφής. Άλλο παιχνίδι πλέον, έχει γυρίσει για τα καλά. Το momentum λέει Lucky Stars. Αξιώτη στη γωνία και αυτός για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound έχουμε τώρα για τους νομπελίστες που θέλουν να τρέξουν οι σταυρωτές. Υπάρχει φάουλ από τον Κριτζιώτη πάνω στον Δεμέναγα. Βαλιανάτος, Ροηλίδης, Δεμέναγας, για τρεις είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Χρυστοδουλόπουλο και πάσα για τον Αξιώτη. Αξιώτης κρατάει την μπάλα, στην περιφέρεια κινείται, περιμένει να μαρκαριστεί κάποιος, βρίσκει το Χρονόπουλο, βάζει αυτό στην μπάλα χαμηλά, πάει απέναντι στο Δεμέναγα, το νίκησε στα ίσια. Επίδειξη ψηλής τεχνικής από το Χρονόπουλο, 14-0 στο δεύτερο ημίχρονο από τους καταιγιστικούς Lucky Stars που παίζουν πολύ όμορφο μπάσκετ. Δείχνουν να έχουν σοκαριστεί οι νομπελίστες που από εκεί που ήλεγχαν την κατάσταση πλέον πάνω που πήγαν ότι δεν βρίσκουν λύσεις με τίποτα. Πετυχαίνουν εδώ ένα καλάθι με τον Παυλάκο. Το σκορ γίνεται 28-34. Εσπευμένα στο παιχνίδι ο Ιορδανίδης, ο οποίος είναι ο παίχτης βαρόμετρο θα λέγαμε για τους νομπελίστες και η απουσία του από το παρκέ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή ακόμα και στο συν 11 η ομάδα των νομπελίστες. Είχε γίνει το σκορ 18-7. Πλέον το επιμέρους σκορ από εκείνη την ώρα είναι 10-27. Αξιώτης, η πάσα για τον Κριτζιώτη. Κριτζιώτης δίνει και πάλι στον Αξιώτη, βάζει αυτό στην μπάλα χαμηλά. Ροηλίδης του έκανε το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό. Αξιώτης θα επαναφέρει από την baseline. Πήρε την μπάλα ο Χρυστοδουλόπουλος, δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ούτε σε δεύτερο, αλλά είναι εκεί ο Αξιώτης για το επιθετικό rebound ανάμεσα στα ψηλά κορμιά των νομπελίστες. Χρονόπουλος εδώ το παράγανε. Ιορδανίδης. Χρειάζονται σκόρι νομπελίστες για να αλλάξουν το momentum. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Παυλάκος. Πήρε φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές σε αυτή την επαφή με το σώμα, με τον πολύ δυνατό Χρυστοδουλόπουλο, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Παυλάκος στα 4,5 μέτρα. Έξω η πρώτη βολή, παραμένει το 28-34. Παυλάκος έχει μία ακόμα βολή. Θα τη βάλει. 29-34. Πανηγυρίζουν οι λιγοστοί οπαδοί των νομπελίστες που βρίσκονται εδώ στο Προμηθέας Park.
Βασικά, όχι και τόσο λιγοστή. Έχει αρκετό κόσμο. Κλέψιμο από τον Ροηλίδη, ο οποίος αφήνει στον Ιορδανίδη. Προσπαθούν οι Ροζ να γυρίσουν και πάλι το κουμπί. Χατζημιχάλης σε ζώνη, οι Lucky Stars. Ροηλίδης προσπάθησε να περάσει και μια πάσα φιλόδοξη κάτω από τα πόδια του Κριτζιώτη. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Κριτζιώτη. Θα επαναφέρει από την baseline ο Ροηλίδης. Ιορδανίδης, για να το δούμε εδώ τι θα επιλέξει. Πέρασε ο Ιορδανίδης, καλή πάσα στον Ροηλίδη. Χατζημιχάλης αφύλαχτος για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Και το rebound είναι αμυντικό από τον Χριστοδουλόπουλο. Αξιώτης. Χρονόπουλος. Περιμένει ο Χριστοδουλόπουλος, η πάσα έξω για τον Αξιώτη, δεν έχουν πολύ χρόνο. Χρονόπουλος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα, δεν μπορεί να σκοράρει, επιθετικό rebound από τον Κριτζιώτη. Αξιώτη στη γωνία, επιτίθεται, παίρνει την εσωτερική από το Ροηλίδη, βγάζει έξω, Χρονόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Ο Χρονόπουλος ο οποίος έχει πάρει ορισμένα πολύ δύσκολα drive και έχει χάσει αρκετά shoot. Στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ ένα alley-oop και το καλάθι έρχεται από τον Θεοδόρου, ο οποίος τελειώνει τη φάση για το 31-34. Όμορφη συνεργασία με τον Ιορδανίδη να υψώνει στο Θεοδόρου, που επέλεξε να τελειώσει τη φάση σε πρώτο χρόνο και δικαιώθηκε. Στους τρεις η διαφορά. Θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους οι νομπελίστες, σε καμία περίπτωση θα τα παρατήσουν. Κλέβει ο Ροηλίδης στην μπάλα από τον Αξιώτη. Ευνηδιασμός με τον Παυλάκο. Τι έκανε εδώ ο Παυλάκος, άφησε την μπάλα να βγει. Μπορούσε νομίζω να κάνει ένα μπλόντζον. Δίστασε. Ο Αξιώτης διαμαρτύρεται για φάουλ στην προηγούμενη φάση. Και αλλαγές. Αγγελόπουλος, Μιλιτσόπουλος. Όλοι τελικά. Αλλάζει τα 5-5 της πεντάδας ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και θα γίνει και αυτός τώρα που θα κατεβάσει την μπάλα. Για να δούμε το σύστημα που θα δείξει. Γιώργος Αγγελόπουλος. 31-34. Βγαίνει από μπροστά και κλέβει ο Παυλάκος. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ο Αγγελόπουλος, ο οποίος λέει στο Μιλτσόπουλο ότι αυτός φταίει. Παραδέχεται την ευθύνη του. Αγγελόπουλος κρατάει την μπάλα. Ο Αγγελόπουλος περιμένει κάποιον να βγει από τα screen. Τι θα γίνει? Καθυστέρησε πάρα πολύ. Βρήκε τον Μητρόπουλο, τον deflection από τον Χατζημιχάλη. Ένα δευτερόλεπτο έχουν για να επιτεθούν οι Lucky Stars. Για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν κάποιον λαγό από το καπέλο, κάποιον άσο από το μανίκι. Ο Αγγελόπουλος θα επαναφέρει. 65. Επαναφέρει, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Να το βάλω, το βλέπω. 85-86 το σκορ. Με τον Ιορδανίδη να κατεβάζει. Για να δούμε. Ιορδανίδης βγάζει την μπάλα έξω για τον Χατζομιχάλη. Ροηλίδης χαμηλά. Έχει πέσει πολύ άσχημα στο παρκέ ο Θεοδόρου. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Φάνηκε να χτυπάει τον ώμο του. ...3-22 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Δεν το βλέπεις. Αγγελόπουλος. Μ.
Μητρόπουλος, Αγγελόπουλος. Ο Μιλιτσόπουλος από τη γωνία, corner 3, είναι άστοχος. Θεοδόρου στο αμυντικό rebound. Για να δούμε. Ιορδανίδης. Πέρασε ο Ιορδανίδης. Καλή πάσα του στο Ροηλίδη. Χατζημιχάλης θα βάλει την μπάλα χαμηλά, το μετανιώνει, γυρίζει, εκτελεί για 3. Κακό πολύ το σουτ. Ο Σιδηρόπουλος στο αμυντικό rebound. Τελευταία 2 και 45 της τρίτης περίοδου. Σιδηρόπουλος. Κλέβει την μπάλα ο Ιορδανίδης με τη βοήθεια και του Θεοδόρου. Το θέμα είναι ότι τώρα οι νομπελίστες χρειάζονται σκορ. Πέρασε ο Ιορδανίδης. Στάθηκε στον αέρα. Αστόχησε. Ο Σιδηρόπουλος ήταν αυτός που μάζεψε το αμυντικό rebound και τώρα ο Αγγελόπουλος. Να βλέπω. Αγγελόπουλος. Κρατάει πάντα την μπάλα, 10 δευτερόλεπτα. Μητρόπουλος περνάει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Φουντόπουλος γυρίζει. Τάπα στα ίσια από τον Ιορδανίδη. Καταπληκτική άμυνα εδώ. Ιορδανίδης. Κοιτάζει το καλάθι, βγάζει στη γωνία. Χατζημιχάλης προσποίηση. Εκτέλεση για 3. Εδώ η μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι. 87, 80, 31-34, Αγγελόπουλος. Κρατάει ο Αγγελόπουλος, βγάζει έξω. Μιλιτσόπουλος για τον Σιδηρόπουλο. Μητρόπουλος με την μπάλα τώρα, 5 δευτερόλεπτα. Step back και ένα πολύ δύσκολο σούτ, ήταν airball. Ιορδανίδης με την μπάλα στα χέρια. 1 και 23. Έχουν συγγύσει οι Lucky Stars επιθετικά εδώ και 5-6 λεπτά. Δεν μπορούν όμως να το εκμεταλλευτούν και οι νομπελίστες που έχουν κολλήσει στους 31 πόντους. Ιορδανίδης, για να δούμε, μπορεί να δώσει μια λύση. Βγάζει την μπάλα έξω. Ροηλίδης για 3. Κακό το σουτ. Φάνηκε. Ιορδανίδης για τον Ροηλίδη. Έχει 8 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Δεύτερη φορά που πετυχαίνει γκολ φάουλ ο Ροηλίδης και κάνει το σκορ 33-34. Και έχουμε time out. Ναι, υπάρχει time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε εδώ για την τελευταία περίοδο, τα ψέματα τελείωσαν. Νομπελίστες, Lucky Stars, το σκορ στο 36-34. Την μπάλα στα χέρια του, Ιορδανίδη. Ο Ιορδανίδης ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Δεμέναγα ο Βαλιανάτος, ο Δεμέναγας ο οποίος πιβοτάρει. Βγάζει την μπάλα έξω, ο Παυλάκος
θα σουτάρει για δύο. Είναι άστοχος στο rebound, είναι αμυντικό από τον Χριστοδουλόπουλο και τώρα Κριτζιώτης και από εκεί μπάλα στα χέρια του Κομνηνού. Οι Λάκοι Σταρς, οι οποίοι έκαναν ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα επιμέρους 14-0 προηγήθηκαν με 8-36-34. Έχουν επιστρέψει όμως οι Νομπελίστες, προηγούνται πλέον αυτοί με 36-34, καθώς απάντησαν με ένα δικό τους 10-0 σερί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε νικητή προώρα στο μάτς. Νομίζω ότι όλα θα παιχτούν στο φινάλε. Χατζημιχάλης βήματα καθαρά. Βιάστηκε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Βιάστηκαν και κάποιοι οπαδοί να πανηγυρίσουν χωρίς να λογαριάζουν την υπόδειξη του διαιτητή. Λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. 36-34. Σε μία πέμπτη βράδυ γεμάτη μπάσκετ, με αγώνες μπασκετάκι, με play-off Α1 με τον αγώνα ΑΕΚ Περιστέρη, καθώς και με play-off Euroleague και βέβαια Hawks Celtics το βράδυ, Game 5. Ο Ιορδανίδης κρατάει την μπάλα, δίνει στον Παυλάκο, βγαίνει ωραία από μπροστά ο Χρυστοδουλόπουλος προσπαθεί να κλέψει με μπλονζόν, ο Παυλάκος κρατάει την κατοχή, Βαλιανάτος για τον Δεμέναγα, για τρεις ο Δεμέναγας. Δεύτερη φορά που βρίσκει το κάδρο του ταμπλό. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο για τους Lucky Stars με τον Χριστοδουλόπουλο, που δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να τελειώσει τη φάση, ούτε σε δεύτερο. Φοβήθηκε, νομίζω πήγε περισσότερο να πάρει το φάουλ παρά να κάνει ένα αξιοπρεπές τελείωμα. Παυλάκος βήματα και από αυτόν. Δεν βλέπουμε ωραίο μπάσκετ στα πρώτα περίπου 2 λεπτά του δεκαλέπτου. Θα περάσει το μάτσο ο Σταματόπουλος αντί του Δεμέναγα, που ζήτησε ο ίδιος να αντικατασταθεί. Εδώ υπάρχουν κάποιες διχογνωμίες. Τώρα θα συνεχίσει το τρόπο. Κατεβάζει την μπάλα ο Κομνηνός, η μπάλα περνάει χαμηλά στο Χριστοδουλόπουλο, κλέβει όσο απομηχανίστε όσο ο Ιορδανίδης. Είδαν το εδώ με τι εντυπωσιακό τρόπο βγήκε και έκλεψε, και τώρα Μημερίνης βάζει την μπάλα χαμηλά, βγάζει στον Παυλάκο, ο Παυλάκος επιτίθεται στην close out, εδώ τράκαρε πάνω στον Κριτζιώτη, καλή κυκλοφορία όμως και το τρίποντο ελεύθερο αλλά άστοχο από τον Βαλιανάτο. Αξιώτης. Χριστοδουλόπουλος πέρασε, πήρε φάουλ. Χαμηλά, μόλις το πρώτο ομαδικό. Αξιώτης θα επαναφέρει. Από κοντά το καλάθι για το 36, όλα του Χριστοδουλόπουλου. Ιορδανίδης για τον Παυλάκο και πάλι ο Ιορδανίδης, Μημερίνης, ο Ιορδανίδης έβγαλε για τον Παυλάκο και πάλι ψάχνουν τρόπο να διασπάσουν τη ζώνη, δεν μπορεί ο Παυλάκος να τελειώσει τη φάση και το rebound είναι αμυντικό και τώρα ευκαιρία να τρέξουν οι Lucky Stars. Άργησε πολύ να τη δώσει την μπάλα ο Χρονόπουλος, αλλά δικαιώνεται για την επιλογή του, θα φτάσει μέχρι τον drive. 36-38, ξανά προβάδισμα για τους Lucky Stars. Σε ένα μάτς με τρομερές διακυμάνσεις, ο Ιορδανίδης θέλει να απαντήσει άμεσα και το κάνει. Αυτό είναι καλάθι μεγάλου παίκτου. 38 όλα από τον Μανώλη Ιορδανίδη. Σου τριών πόντων του Κομνηνού δεν θα βρει τον στόχο. Μαζεύει ο Ιορδανίδης στο rebound.
38-38. Ιορδανίδης. Step back. Έμεινε μόνος του και εκτέλεσε με καθαρό οπτικό πεδίο. 41-38 από τον Μανώλη Ιορδανίδη, ο οποίος στο κρίσιμο σημείο παίρνει μπρος και δείχνει την κλάση του. Στο συν 3 και πάλι νομπελίστες. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Lucky Stars. Κλέβει ο Βαλιανάτος προς στιγμήν. Και η μπάλα είναι για τους νομπελίστες. Διαμαρτύρεται το Αξιώτης. Νομίζω όμως ότι έχει δίκιο διαιτητής. Και τώρα θα κάτσει στον πάγκο ο Χριστοδουλόπουλος και Κριτζιώτης και Σιδηρόπουλος τώρα στη μάχη των εθέρων. Παυλάκος καθυστέρησε, βρήκε τον Ιορδανίδη. Δεν έχει πολύ χρόνο. Μημερίνης, πάσα χαμηλά, πολύ καλή. Παυλάκος, πάρα λίγο να πάρει το μάξιμουμ, θα πάρει φάουλ για βολές. Πολύ έξυπνα ο Μημερίνης, με υπομονή δεν πήρε το σουτ, αλλά έδωσε μια πολύ ωραία σκαστή πάσα στον ψηλό, ο οποίος πήρε την επαφή και τις βολές. Η πρώτη βολή καταλήγει στο σίδερο. Έχει ακόμα μία. Έξω και αυτή, ο Σιδηρόπουλος εύκολα στο αμυντικό rebound. Μιλιτσόπουλος. Κατοχή απ' έξω. Μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι. Σιδηρόπουλος γυρίζει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Μάκες επιμαχών. Παίρνει την μπάλα Βαλιανάτος και θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Κακή πάσα. Είχε προλάβει και γυρίσει ο Κομνηνός. Σιδηρόπουλος. Μιλιτσόπουλος θα περιμένει. Όπως του φωνάζει από τον πάγκο Αγγελόπουλος. Μιλιτσόπουλος. Κρινάρει ο Κριτζιώτης. Σαν σε βολή ο Μιλιτσόπουλος μέσα. Στον πόντο. 41-40. Ιορδανίδης. Μεγάλο παιχνίδι. Ιορδανίδης και πάλι στο φτερό για τον Μημερίνη. Μημερίνης κράτησε. Καλή δημιουργία ξανά. Για τρεις ο Βαλιανάτος. Όχι, πολύ κακό το σουτ. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους νομπελίστες που έχουν 5 δευτερόλεπτα. Ετοιμάζεται ο Θεοδόρου, ετοιμάζεται ο Χατζημιχάλης και βλέπω και τον Ροηλίδη. Τα βαριά χαρτιά ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι για τους Ροζ. Γκραν Γκινιόλ στο Προμηθέας Πάρκ. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το δράμα. Θεοδόρου. 4 δευτερόλεπτα. 3. Άργησαν. Ροηλίδης το έχει καταλάβει, αλλά ήταν αδύνατο από εκεί που βρισκόταν να εκτελέσει. Ήταν κλεισμένος. Εδώ δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάτι καλό στον λιγοστό χρόνο που είχαν οι νομπελίστες. Μιλιτσόπουλος στο κατέβασμα της μπάλας. Αφήνει στον Χρονόπουλο. Χρονόπουλος περιμένει τον Σιδηρόπουλο. Χρονόπουλος κρατάει. Πιβοτάρει και βγάζει έξω. Για να δούμε. Μιλιτσόπουλος περιμένει τον Σιδηρόπουλο. Θα του δώσει την επιλογή ο Σιδηρόπουλος. Η πάσα χαμηλά. Χριστοδουλόπουλος για το προσπέρασμα. Καλάθι και φάουλ. 41-42. Το γύρισαν το παιχνίδι ξανά οι Lucky Stars. Φαίνεται πως θα πάει στο σούτ ενδεχομένως. Στην τελευταία κατοχή. Γίνεται πραγματική μάχη από δύο ομάδες που θέλουν πάρα πολύ το ροζ φύλλο. Όποιος κερδίσει κλειδώνει και μαθηματικά την είσοδο στα play-off. Αν και νομίζω ότι και οι δύο εύκολα ή δύσκολα θα είναι. Ιορδανίδης κατεβάζει την μπάλα. Βγάζει την μπάλα στη γωνία. Χατζημιχάλης για τρεις. Oh, πολύ κακό σουτ. Αμυντικό rebound του Χριστοδουλόπουλου. Μιλιτσόπουλος έχει φύγει πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο
Ο Κομνηνός, πέρασε ο Μιλτσόπουλος, έδωσε στον Κομνηνό το σούτ για δύο του Κομνηνού. Όχι, το rebound είναι από κανέναν και η μπάλα είναι για τους Ροζ. 3-32. Θα κατεβάσει ο Ιορδανίδης. Ιορδανίδης πέρασε, έβγαλε στο Θεοδόρου. Ελεύθερος εντελώς ο Θεοδόρου για τρεις. Την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ψηλά ο Ρεϊλίδης μαζεύει. Μάχεται και βγάζει στον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης προσποίηση, βγάζει έξω το Χατζημιχάλη. Βήματα. Καλή άμυνα για τους Lucky Stars, οι οποίοι παρότι έβγαλαν όλη την πρώτη περίοδο χωρίς να πετύχουν καλάθι εντός παιδιάς, παρά το γεγονός ότι έμοιασαν να μπαίνουν υπνοτισμένοι στο παιχνίδι και βρέθηκαν πίσω ακόμα και με διψήφια διαφορά, πλέον έχουν ανακάμψει, προηγούνται με δύο και το φινάλε προμηνύεται συναρπαστικό. Για να δούμε, υπάρχει πολύ ψωμί ακόμα. Μιλιτσόπουλος δίνει στον Χρονόπουλο. Αυτός αναλαμβάνει το κατέβασμα της μπάλας. Συνεχώς ο Αγγελόπουλος δίνει οδηγίες από τον πάγκο. Μιλιτσόπουλος θα δώσει για τον Χριστοδουλόπουλο. Πέρασε, πολύ ωραία κίνηση και καλάθι. 41-45. Συν 4 για τους Lucky Stars. Ιορδανίδης. Ροηλίδης για τον Χατζημιχάλη. Πέρασε ο Χατζημιχάλης μπροστά στο Σιδηρόπουλο. Τελείωσε τη φάση. Πολύ μεγάλο καλάθι. 43-45. Το καλάθι της ελπίδας είναι αυτό. Και οι οπαδοί των Ομπελίστας ξεσηκώνονται. Μιλιτσόπουλος κατεβάζει. Με τον Ροηλίδη βγάζει την μπάλα έξω. Χαμηλά ο Χριστοδουλόπουλος. Κερδίζει το φαουλ. Τέταρτο ομαδικό. Από το επόμενο έχουμε βολές για τους Lucky Stars. Δείχνει να πονάει ο Χριστοδουλόπουλος. Αλήθεια. Ξανά. Πόσο. Σκορ. 96. Είχαμε 4 δευτερόλεπτα, 2 βολές. Δεν έβαλε μία ο Μίτσε. 96 όλα και είχαμε 4 δευτερόλεπτα αυτή. Τρίποντο Φραντσίσκο. 2 και 17 για το φινάλε του παιχνιδιού. Έχουμε time out και προβάδισμα 2 πόντων για τους Lucky Stars. 43-45. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος καθισμένος όπως του αρέσει. Θα το δούμε εδώ πέρα. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να ζουμάρει λίγο την κάμερα. Εδώ τον βλέπουμε καθισμένο το Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος δείχνει στο πινακάκι του το σύστημα που θα παίξουν οι συμπαίχτες του. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος δεν έχει παίξει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βάλει το εγώ κάτω από την ομάδα. Θυμίζουμε ότι θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Κλάφτα Λαμποράλ κόντρα στους Τουβ Λέικερς. Οι Νομπελίστες έχουν ήδη επιστρέψει, οι Lucky Stars δεν έχουν μπει όλοι, μόνο ο Χριστοδουλόπουλος. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι, ανοιχτό το ενδεχόμενο και της παράτασης. Επαναφορά από την baseline με τον Μιλιτσόπουλο. Μιλιτσόπουλος βρίσκει κάτω από το καλάθι τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος γυρίζει. Το σύστημα βγήκε, το καλάθι δεν μπήκε. Ευκαιρία τώρα για τους Νομπελίστες. Ιορδανίδης θα βγάλει στο Χατζημιχάλη. Θεοδόρου και πάλι Χατζημιχάλης. Για το προσπέρασμα, κακό σουτ φάνηκε, στραβό, δεν βρίσκει το στόχο.
Κρατάει ο Σιδηρόπουλος, η πάσα του δεν μπορεί να κλέψει ο Χατζημιχάλης. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Νομπελίσσες, πρέπει να προσέξουν. Αξιώτης, αφήνει στο Μιλιτσόπουλο. Μιλιτσόπουλος. Μιλιτσόπουλος βγάζει την μπάλα έξω. Χρονόπουλος, η πάσα χαμηλά στο Χρυστοδουλόπουλο, υπάρχει λήξη των 24. Υπάρχει ελπίς για τους νομπελίστες, που τώρα όμως χρειάζεται να σκοράρουν. Η Ορδανίδης κατεβάζει. 1,5 λεπτό ακόμα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Ορδανίδης βγάζει στον Παυλάκο. Παυλάκος περνάει στο Δεμέναγα και από εκεί στο Χατζημιχάλη. Τώρα διστάζει ο Χατζημιχάλης. Ζυγίζει τις επιλογές. Ο Ιορδανίδης είναι ακροβολισμένος. Βάζει τον αντίπαλό του στην πλάτη. Γυρίζει με το ένα χέρι. Εκεί είναι για το επιθετικό rebound το Δεμέναγα. Σπαστοχή. Το rebound αμυντικό από τον Χριστοδουλόπουλο. Τελευταίο λεπτό στο match. Οι Lucky Stars κερδίζουν τώρα φάουλ με τον Αξιώτη, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Τώρα πολλά θα κρυθούν από τα χέρια του Αξιώτη. Αν βάλει τις δύο βολές, θέλει τη διαφορά σε απόσταση 2 κατοχών. Αξιώτης, αστοχή στην πρώτη. Δεν έχει την ψυχραιμία που απαιτείται σε τέτοιες καταστάσεις. Εκτελεί ο Αξιώτης, βάζει τη δεύτερη. 43-46. Για να δούμε. Οι Ορδανίδης χρειάζονται οπωσδήποτε καλάθι, δίποντο ή τρίποντο, για να παραμείνουν ζωντανοί οι νομπελίστες. Οι Ορδανίδης για τον Παυλάκο. Παυλάκος βάζει την μπάλα χαμηλά, φάουλ και βολές. Εδώ μπορεί να δώσει ανάσα μεγάλη στην ομάδα του, αν βάλει έστω τη μία βολή ο Παυλάκος. Μετά πολλά θα κρυθούν στο τι απόφαση θα πάρουν οι Lucky Stars, αν θα επιλέξουν δηλαδή να επιτεθούν γρήγορα για να έχουν κι άλλη επίθεση στο τέλος, δηλαδή να πάνε για 2-1, ή αν θα εξαντλήσουν τη δική τους επίθεση. Παυλάκος. Η πρώτη βολή εκτός στόχου, παραμένει το 43-46. Άρα οι Lucky Stars πολύ πιθανόν, αν σκοράρουν στην επόμενη επίθεση, να τελειώσουν το match. Παυλάκος, ούτε η δεύτερη. Μάχες για το rebound. Το μακρινό rebound από τον Αξιώτη. Το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Το μακρινό rebound. Μιλιτσόπουλος με τον Θεοδόρου. Πέρασε ο Μιλιτσόπουλος. Κράτησε το βηματισμό του. Πάντα Μιλιτσόπουλος. Τώρα περνάει την μπάλα στο Χριστοδουλόπουλο. Επιθετικό φάουλ, βέβαια. Καθαρό επιθετικό. Έχει κι άλλο, δεν έχει τελειώσει το match. Για να δούμε οι νομπελίστες τώρα τι θα σκαρφιστούν. Στην κόψη του ξηραφιού το παιχνίδι. Είχαν προηγηθεί με 41-38 και τώρα θέλουν τρίποντο ισοφάρισης ή γρήγορο καλάθι και μετά αμέσως φάουλ ή κλέψιμο. Η Ορδανίδης, αυτός φαίνεται πως θα πάρει την ευθύνη. Η Ορδανίδης κρατάει την μπάλα, παίρνει ένα screen, δίνει στο Δεμέναγα, τούφηκε για λίγο το κοντρόλ. Δεμέναγα, step back και εκτέλεση για τρεις, πολύ άσχημο το σουτ. Αμυντικό rebound του Χρυστοδουλόπουλου, δίνει στο Μιλιτσόπουλου. Ο Μιλιτσόπουλος παίρνει το φάουλ. Νομίζω ότι αυτή η επίθεση ήταν το κύκνιο άσμα των νομπελίστες. Μία βολή να πετύχει ο Μιλιτσόπουλος. Οι Lucky Stars κλειδώνουν το δίποντο. Ακόμα όμως και να αστοχήσει και στις δύο, έχουν την πολυτέλεια για φάουλ, ώστε να μην επιτρέψουν τρίποντο στους νομπελίστες. Πάνε για μεγάλη νίκη. Πάνε για ρυφηφή οι Lucky Stars. Στη γραμμή των βολών ο Μιλιτσόπουλος. ...43-46, 6-7... μέσα σε πανζουρλισμό, έξω η πρώτη. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη, νομπελίστες. Ακούστε τι γίνεται. Πανδαιμόνιο στο Προμηθέας Πάρκ. Σε λίγο δεν θα ακούμε καν τα σφυρίγματα. Μιλιτσόπουλος, κρύο αίμα, τέλος. 43-47... time out. Υπάρχει time out. Γυρίσουμε μετά το time out. Πόσο? Πόσο θέλει?
Ιούζερς θα μείνει στο τρίτο. Παλιώς το τρίτο τρίτο. Οι ερήθρες θα μείνουν δεν κάνουν. Είναι τρομερό το ελληνικό ότι παλεύουν όλοι για τα προσαρίσματα, για τα play-off, όλα αυτά γίνονται το χειμώνα, δηλαδή όλοι το ενδιαφέρον είναι πίσω από το χειμώνα. Έτσι είναι το ενδιαφέρον των play-off, έτσι δεν τρίτο του κόσμου που έχει γίνει. Δεν πρέπει να γίνει σαν λίγο σύντομα. Ένα τετράποντο θέλουν οι νομπελίστες για να στείλουν στο παιχνίδι στην παράταση. Ή ένα πολύ γρήγορο καλάθι και μετά άμεσα κλέψιμο ή φάουλ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, πάντως οι Ροζ το πιστεύουν. Ροηλίδης θα επαναφέρει. Για να δούμε. Λογικά ένα γρήγορο σου τριών πόντων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως και να έχει, Λάκη Στάρς κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Ιορδανίδης θα πετάξει για τρεις. Θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Παυλάκο που δεν μπορεί να σκοράρει. Τέλος 43-47. Νίκη για τους Lucky Stars. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Επιστρέφουμε για το παιχνίδι των Κλάφτα Λαμποράλ.